Τάσο Μαρθαίου, είμαστε στα γραφεία της ομάδας. Έχετε κάνει και ανακαίνιση πάρα πολύ ωραία, έχει γίνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πράγματα που δείχνει το σωματείο είναι υγιής. Θέλω λίγο να έρθουμε στα αγωνιστικά. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για το παιχνίδι της Αμφιάλης και το παιχνίδι που έρχεται, που αυτό ίσως ενδιαφέρει περισσότερο, το παιχνίδι της Κυριακής που είναι με την Καστέλα. Αν είσαι έτοιμος, αν έχεις ελλείψεις, αν έχεις τραυματισμούς και αν σε προβληματίζει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι με την Αμφιάλη όντως ξέραμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πρεμιέρα. Εμείς είμαστε μια πάρα πολύ καινούργια ομάδα, όχι μόνο σε ηλικία αλλά και σε σύνθεση. Έχουν έρθει πολύ νέα παιδιά, μέσα όρος ηλικίας είναι 18-19 χρονών. Η Αμφιάλη είναι μια ποιοτική ομάδα με άλλους στόχους από εμάς. Και παρότι προηγηθήκαμε, με φάνηκε καθαρά ότι η δίκαια μας κερδίσαμε. Τώρα δεν μας πιάνει ένας μεγάλος πανικός. Ένα παιχνίδι ήταν. Δεν ήταν και ένα παιχνίδι το οποίο τελειώνει κάτι. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι με ηρεμία έτσι όπως είμαστε να συνεχίσουμε για το παιχνίδι το επόμενο και γενικά για όλο το πρωτάθλημα. Και για το παιχνίδι της Καστέλας είναι μια πολύ τίμια ομάδα, μια καλά ομάδα οργανωμένη πολλά χρόνια. Ξέρω πολλούς ανθρώπους, τους εκτιμώ και η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Εμείς θα προετοιμαστούμε για να μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε και εμείς βαθμούς, χρειαζόμαστε και εμείς βαθμούς πια και να κερδίσουμε. Έχεις ελλείψεις. Ένα μικρό τραυματισμό έχουμε και πιστεύω να το ξεπεράσουμε. Δεν είναι. Έχουμε ένα υλικό το οποίο είναι απαρτίζεται από 25-26 παιδιά. Είναι όλα φιλότιμα, είναι όλα εδώ. Δεν νομίζω ότι τσακωμάστε κάθε φορά σε μια. Το θεωρώ δικαιολογία κάθε φορά να σου βλέπει κάποιο. Μανθαίου, θα σου πάρει χρόνο, πιστεύει, για να στρώσει αυτή και ναι, μια θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Είμαστε. Παρότι εγώ είμαι πιο παλιό εδώ, γιατί είμαι και πιο παλιό που δουλεύει εδώ, θα σου πω ότι φέτο ήρθα και νόμιζα ότι πήγα σε μια καινούργια ομάδα. Είναι τα ποτήρια καινούργια, τα ποτήρια καινούργια, οι άνθρωποι καινούργιοι. Όλα είναι καινούργια. Είναι όλα καινούργια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χρειαστεί μεγάλη υπομονή. Να υπάρχει μια συνεργασία, να υπάρχει μια συνεννόηση έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί τα παιδιά τα ξέρουν τα περισσότερα. Δεν είναι ένα παιδί που είναι κάποιο άγνωστο, ξέρουν όλο το ρόστερ. Ξέρουν και αυτοί εμένα γιατί έχω συνεργαστεί είτε από μια πλευρά είτε από την άλλη. Οπότε νομίζω ότι το μόνο μας χρειάζεται λίγος χρόνος, να δέσουμε λίγο σαν ομάδα και να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Να ενεργούμαστε μια ομάδα με νέα παιδιά, δικά μας παιδιά και να παίζουν ένα καλό ποδόσφαιρο. Το προπονητικό σου team είναι το ίδιο. Το ίδιο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και ο Πάτροπος, ο γνωστός γυμναστής μου και ο Νίκος Ομάνης, ο προπονητής των τερματοφυλάκων. Είναι ένα team το οποίο είμαστε τώρα 3 χρόνια μαζί. Ευχαριστημένος, η διοίκηση είναι κοντά μας, αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Είναι πολύ αγαπάνε την ομάδα, αγαπάνε τον τρόπο που έχουμε βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Νομίζω ότι με λίγο ηρεμία όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και σε έχουμε καλό παιχνίδι για την Κυριακή. Ευχαριστώ.